Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Λυθερών, κύριε Δημήτρηση, δημοσιογράφου μας, αγαπητές μου κυρίες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Καλλιπάτηρα σας καλωσορίζει στη γιορτή της γυναίκας και σας εύχεται χρόνια πολλά. Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας με ψήφισμα του ΟΗΕ, ο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 1975. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά της γυναίκας σε όλους τους τομείς, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην πολιτεία, στις επιστήμες, στα γράμματα, στις τέχνες, παντού. Αυτή η αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς της και ό,τι έχει δικαιώματα τα απόκτησε τον 20ο αιώνα. Αιώνες πριν ζούσε κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του άντρα, χωρίς ελευθερία, χωρίς δικαιώματα, παρά μόνο υποχρεώσεις είχε και την πλήρη κονταγή στον άντρα, τον πατέρα, τον σύζυγο, τον αδελφό, τον αφέντη. Αυτά σήμερα δυστυχώς συμβαίνουν στις υποανάπτυκτες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Για χιλιετίες στην Ευρώπη επικρατούσε απολυτοαρχικά πολιτεύματα σε όλες τις χώρες. Ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς, ο τσάρος ή ο σουλτάνος είχαν όλες τις εξουσίες και δεν λογοδοτούσαν σε κανέναν. Η γη ήταν μοιρασμένη στους ευνοούμενους τους, τους φεουδάρχες, όπως τους έλεγαν, σε μεγάλες εκτάσεις, τα φέουδα, εμείς τα εδώ τα λέγαμε τσιφλίδια, από την τουρκοκρατία σε εποχή. Ο λαός εργάζονταν σε αυτά σαν δούλοι. Ζούσαν καταπιεσμένοι, αδικημένοι, πεινασμένοι, εξαθλειωμένοι, χωρίς ελευθερία και χωρίς δικαιώματα. Δεν όρισαν ούτε την οικογένειά τους, τη γυναίκα τους, τις κόρες τους, τα παιδιά τους. Αυτό το κλίμα επικρατούσε στην πολιτισμένη Ευρώπη του 18ου αιώνα, πολιτισμένη βέβαια στον τομέα των τεχνών. Είχαν φτιάξει αριστουργήματα, αλλά στο πολίτευμα ήταν αυτό που είπαμε, απολυταρχικό πολίτευμα. Όταν άρχισε να την... τότε άρχισε να τη φωτίζει ένα φως. Το φως του διαφωτισμού. Τι ήταν αυτό? Διανοούμενοι άνθρωποι των γραμμάτων που διάβαζαν τα βιβλία αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και Ρωμαίων συγγραφέων που γράφουν για δημοκρατία, για δικαιώματα, για ελευθερία, Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, επειδή μας λένε, και άλλες αξίες και άλλες ιδέες, πιστεύουν σε αυτές και ρίχνουν το σπόρο αυτών των ιδεών στο λαό. Όπως ο Ρίγας ο Φεραίος, ο δικός μας, ήταν διαφωτιστής. Ο λαός ξυπνάει, σκέφτεται τα δικαιώματα που καταπατούνται και επαναστατούν. Γίνεται μια εκρηκτική επανάσταση, στη Γαλλία πρώτα, το 1789. Ήταν η αρχή. Σαν λαοθάλασσα, οι λαοί ορμού, στα κάστρα και στα ανάκτορα, τα γκρεμίζουν και σιγά σιγά η μία χώρα μετά την άλλη στην Ευρώπη επανασταθεί εναντίον της απολυταρχίας και αυτό όμως βέβαια διήρκησε μία εκατονταετία για να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και να αλλάξουν το πολίτευμα. Ένας ισχυρός δημοκρατικός άνεμος πλέον νέοι στην Ευρώπη. Διώχνουν τους βασιλείς, καταργούν τα φέουδα και η γη μοιράζεται στους αυτίμονες. Ψηφίζουν νόμους, σύνταγμα, ώστε ο λαός να εκλέγει τους άρχοντες
και να έχουν δικαίωμα να εκλέγονται. Τώρα, γιατί σας αναφέρω αυτή την ιστορία που δεν έχει σχέση, θα μου πείτε, με τη γυναίκα. Κι όμως έχει. Γιατί από αυτό το επαναστατικό και πολιτικό ρεύμα που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και στην Αμερική, ξεπήδησαν πολλές αξίες. Για πρώτη φορά μιλούν για δικαιώματα της γυναίκας και για συμμετοχή της στη δημόσια ζωή. Ψήφισαν νόμους, τέθηκαν οι βάσεις, αλλά χρειάστηκαν πολλοί αγώνες από τις γυναικείες οργανώσεις για να αποκτήσουν όσα σήμερα έχουν κατακτήσει. Πρώτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1920, σκεφτείτε από το 1789 που έγινε η Γαλλική Επανάσταση, στο 1920 η Αμερική ψηφίζει νόμο που δίνει το δικαίωμα στις γυναίκες να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Η Ελληνική Πολιτεία ψηφίζει νόμο στη Βουλή που κατοχυρώνει πλήρως τα πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, όπως ίσχυαν και για τους άνδρες, μόλις το 1952. Από τότε άρχισαν οι γυναίκες να ψηφίζουν. Αλλά και μετά το 1952 οι γυναίκες, οι γυναικείες οργανώσεις, εδώ στην Ελλάδα αγωνίζονται ακόμη για την εφαρμογή του νόμου ισότητας. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και για την κατάκτηση κι άλλων δικαιωμάτων, όπως και για κατάργηση κάποιων άλλων που προσβάλλουν την προσωπικότητα της γυναίκας. Όπως και εννοώ την φρίκα, η οποία καταργήθηκε το 1983. Υπήρχε νόμος που υποστήριζε την πρίκα. Σήμερα στη γυναίκα είναι ανοιχτές όλες οι πόρτες της δημόσιας διοίκησης, των επιστημών, των επιχειρήσεων, παντού. Ακόμη και το απόρθητο κάστρο του στρατού κυριεύτηκε από τις γυναίκες. Γυναίκες πρωθυπουργοί, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, δημοσιογράφοι και τόσα άλλα πολλά. Επαξίως κατέχουν όλες αυτές τις θέσεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους άνδρες. Όμως, πόσα προβλήματα ακόμη υπάρχουν που αδικούν τις γυναίκες εδώ στην Ελλάδα κυρίως, στην πατρίδα μας ενδιαφέρει περισσότερο. Πρώτον, δεν προστατεύεται η μητρότητα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να της δίνεται περισσότερους μήνες άδεια για να μεγαλώσει λίγο το μωρό της. Στις χώρες της βόρειας, χώρες της Ευρώπης, κυρίως στην Σκανδιναβία, δίνεται ένας χρόνος άδεια στις γυναίκες όταν γεννούν και μετά για να μεγαλώσουν το παιδί τους. Σήμερα νομίζω εδώ είναι 4 μήνες στην εποχή μας, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει. Είναι 9 για το δημόσιο και 4 για τον ιδιωτικό τομέα. 4 εκεί. Για 9 μήνες. Ναι. 9 στο δημόσιο. Στο δημόσιο 9 μήνες. 9 μήνες. Στις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στις περισσότερες περιπτώσεις, μόλις παντρευτούν, τις απολύουν. Για να αποφύγουν το κόστος μιας εγκυμοσύνης και ενός παιδιού. Μας έχει συμβεί, δηλαδή, σε γνωστά μας παιδιά. Είναι αδικία. Ο νόμος υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Πάλι, στον ιδιωτικό τομέα, η εργαζόμενη γυναίκα αμείβεται λιγότερο και στο δημόσιο σε μερικές περιπτώσεις. Αμείβεται λιγότερο από τον άντρα, αν και προσφέρει την ίδια εργασία. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα στον τομέα της ισότητας κατέχει την 58η θέση από τις 134 χώρες που έχουν στατιστικά στοιχεία. Ως προς τη μόρφωση των γυναικών, η χώρα μας ανήκει στις πρώτες θέσεις. Οι κοπέλες, στις
σπουδάζουν, παίρνουν πτυχία, δοκτορά κλπ. Όμως, άλλο πρόβλημα είναι η ανεργία. Η ανεργία στις νέες γυναίκες ιδιαίτερα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ίδια και στην οικογένειά της. Ένα νέο κορίτσι, χωρίς εργασία, και ας έχει σπουδαία πτυχία, όπως και τα αγόρια βέβαια, και το ίδιο έχουν και αυτά, ξεχνούν τα όνειρά τους για γάμο και για οικογένεια. Όταν φτάνουν 35 ετών και δεν έχουν γιοριστεί πουθενά, δεν έχουν εργασία, τι μπορεί να κάνουν, να ονειρεύονται γάμο και οικογένεια. Και σήμερα με τη μεγάλη οικονομική κρίση η ανεργία όλο και μεγαλώνει. Άλλο πρόβλημα είναι η βία κατά των γυναικών. Στον εργασιακό χώρο ιδίως, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο πολλές φορές, δέχονται επιθέσεις σεξουαλικής ενόχλησης. Αποτέλεσμα, ή να φύγουν ή να ενδώσουν. Ή να φύγουν και θα χάσουν τη δουλειά τους ή να ενδώσουν. Επίσης, η ενδοοικογενειακή βία είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα και συμβαίνει πολλές φορές. Οι αδικίες, οι βιοπραγίες, οι βιασμοί από τον πατέρα προς τις κόρες. Η βία στη γυναίκα, στη σύζυγο. Αυτά μέσα στην οικογένεια, από τον πατέρα, τον σύζυγο και άλλα μέλη κατά των γυναικών. Συμβαίνει και αυτό συχνά. Έχει λοιπόν η γυναίκα πολλά προβλήματα να λύσει. Χρειάζονται κι άλλοι πολλοί αγώνες να κάνει, κι άλλους πολλούς αγώνες να κάνει για να εξαλειφθούν οι αδικίες σε βάρος τους και να έχει ισότητα όχι μόνο στον νόμο, αλλά και στην καθημερινότητα της ζωής της. Ευχόμαστε να είναι καλά και ο Θεός να της δίνει δύναμη να αγωνίζεται, γιατί δυστυχώς τίποτε δεν χαρίζεται. Σας ευχαριστώ.